θα μείνουμε στον χώρο της οικονομίας, θα έρθουμε στον χώρο της ενέργειας, των τιμών ρεύματος. Όπως ήταν αναμενόμενο, είχαν προβλέψει οι ειδικοί ότι θα συνεχιστούν και τον τρέχοντα μήνα, το Σεπτέμβριο, οι ανωδικές τάσεις. Είχαμε και την ανακοίνωση από την κυβέρνηση της επιδότησης για το μήνα αυτό. Τη διαμορφωθήσα κατάσταση θα συζητήσουμε, αναλύσουμε, θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, Γενικός Επιθεωρητής. Συχνά επικοινωνούμε μαζί του, καθώς η αλήθεια είναι πως το ρεύμα μας καίει όλους, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Οφείλω να ομολογήσω πως από τις αρχές του καλοκαιριού είχατε προβλέψει ακριβώς το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, την τάση που διαμορφώνεται, αλλά και το πώς η κυβέρνηση θα επιχειρούσε να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις των αυξήσεων αυτών. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Λοιπόν, καταρχήν να κάνουμε και μια γρήγορη αναδρομή. Ναι. Μέσα στο 2024, όταν ξεκίνησαν τα θαυμαστά τιμολόγια, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Ιανουάριο ξεκινάει με 15 λεπτά, τον Μάρτιο-Απρίλιο φτάνει κοντά στα 10 λεπτά, τον Αύγουστο φτάνει στα 18,05 λεπτά και 1η Σεπτεμβρίου κατέβηκε λίγο από τα 18 λεπτά στα 17,38, δηλαδή μια πτώση της τάξης του 3,5-4%. Με την επιδότηση βέβαια, τον Αύγουστο τον 1,6 λεπτά έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στα 16,5 θα έλεγα λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας. Κάπου εκεί γύρω στα 16 είναι τον Σεπτέμβριο. Αυτά όμως όσον αφορά τις μέσες τιμές όλων των παρόχων που δίνουν στα τιμολόγια. Για τη ΔΕΗ συγκεκριμένα που πρέπει να πούμε, που είναι το 75% περίπου των καταναλωτών, η τιμή του ρεύματος μειώθηκε λίγο από τα 16,4 που ήταν τον Αύγουστο, πήγε στα 15,94, μία πτώση γύρω στα 3%. Αν συνυπολογίσουμε και την επιδότηση του Σεπτεμβρίου που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Σκυλακάκης, 1,4 λεπτά, ερχόμαστε λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Τελικά το όφελος ποιο είναι για τον καταναλωτή είναι ότι με την επιδότηση τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο ουσιαστικά το όφελος είναι γύρω στα 7-8-9 λεπτά ευρώ, συγγνώμη, για μια κατανάλωση 500 κιλοβατόρων που είναι μια τυπική κατανάλωση. Mm-hmm. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν λύνει και το πρόβλημα, διότι το να μου έρθει ένας λογαριασμός, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και να μου μειωθεί κατά 7,5 ευρώ, εντάξει, είναι μια, ας το πούμε, σχετική ανακούφιση, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ιστορία κάθε τρεις και λίγο ο καταναλωτής να βρίσκεται μπροστά σε έναν λογαριασμό που θα ανοίξει και θα δει τέτοιες εκπλήξεις, διότι καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας ουσιαστικά όλο το καλοκαίρι, και υπάρχουν λόγοι γιατί, θα τους πούμε, βρίσκεται σε μία μίνι ενεργειακή κρίση, θα έλεγα σε μία ενεργειακή κρίση με ενδυμικά χαρακτηριστικά, διότι εμείς οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι που διασυνδεόμεθα ηλεκτρικά, έχουμε πάρα πολύ υψηλές τιμές στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Δηλαδή βλέπουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να φτάνει η τιμή μέχρι και τα 700 και 800 ευρώ και η μέση τιμή τελικά τον Αύγουστο έκλεισε στα 130 ευρώ ενώ τον Ιούλιο έκλεισε στα 135. Είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή. Σκεφτείτε ότι την άνοιξη η τιμή αυτή ήταν στα 73 και στα 67 ευρώ. Δηλαδή που 67, που 130 και 135. Διπλάσιες τιμές. Θυμίστε μας για να απαντήσουμε το κρίσιμο ερώτημα, το γιατί αυτή είναι η κατάσταση και γιατί αυτή η ενεργειακή κρίση έχει ενδυμικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, η διασύνδεση με την Βουλγαρία και με τη Ρουμανία επηρεάζει το ποσοστό της διαμόρφωσης, της τελικής διαμόρφωσης χοντρεπορικής τιμής κατά 8 με 10 περίπου 100%, τόσο είναι το ποσοστό στο ισοζύγιο διασυνδέσεων. Όμως, τι γίνεται, επειδή το καλοκαίρι είχαμε αυξημένη ζήτηση, αλλά δεν είχαμε μόνο εμείς αυξημένη ζήτηση, είχε αυξημένη ζήτηση και η Βουλγαρία και η Ρουμανία για διάφορους λόγους, είτε τεχνικούς, προβλήματα τεχνικά ενός στις ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, πυρηνικούς σταθμούς κλπ, είτε προβλήματα συντηρήσεων. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίως με την Ουκρανία, όταν βομβαρδίστηκαν οι ενεργειακές υποδομές και κυρίως οι δεξαμενές καυσίμου φυσικού αερίου,
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Ουκρανία να βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, δυσμενή ενεργειακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να ζητάει η ηλεκτρική ενέργεια από την Ουγγαρία, διότι άμεσα συνδέονται. Η Ουγγαρία, δίνοντάς της ενέργεια, δεν έπαιρνε από την άλλη μεριά, από την Αυστρία και από την Τσεχία, διότι παίρνει από την Αυστρία και από την Τσεχία, με αποτέλεσμα να έχει έλλειμμα η Ουκρανία, και το έλλειμμα αυτό να το καλύπτουν οι υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και στη συνέχεια η Ρουμανία. Όλο αυτό το προβληματικό, θα έλεγα, σύστημα διασυνδέσεων δημιούργησε ένα ντόμινο, θα έλεγα, στην διαμόρφωση των τελικών τιμών, των χοντρεμπορικών τιμών, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάνω από 150, 200, 300, φτάνανε και 600 και 700, γιατί μπαίνανε μπροστά οι θερμικές μονάδες, ειδικά το βράδυ, που ήταν υψηλή η ζήτηση και δεν λειτουργούσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ξέρετε, το μεσημέρι λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά και λίγο αν φυσάει τα αιωλικά. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ, παρατηρώντας 3 μήνες το ενεργειακό μείγμα, είδα ότι οι θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό, το πολύ ακριβό φυσικό αέριο, αλλά και τον λιγνίτη, ήταν πάνω από 50% το ποσοστό συμμετοχής στο μείγμα για την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν κάτω από 35%. Πολλές φορές κατέβαινε και κάτω από 25%. Άρα τελικά εδώ πέρα δεν υποφελήθηκε ο μέσος καταναλωτής από το τζάμπα ήλιο και από το τζάμπα άνεμο, διότι η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή που, επειδή δεν έχουμε και αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύουμε την παραπάνω, την περίσσια πράσινης ενέργειας και να τη δίνουμε το βράδυ, πετιόταν στα ζήτητα, ας το πω έτσι μεταφορικά, με αποτέλεσμα το κόστος να πηγαίνει στα ύψη. Νομίζω, αυτό ζήσαμε όλο το καλοκαίρι. Νομίζω ήταν άκρως κατατοπιστικό το καλοκαίρι το φετινό για τις τρευλώσεις, τα κενά, τις ελλείψεις αυτού του συστήματος το οποίο αποφασίσαμε πολιτικά να υιοθετήσουμε. Βεβαίως δύσκολη επόμενη ερώτηση, γιατί είναι πολλές οι συνισταμένες που επηρεάζουν την κατάσταση, αλλά τι προβλέπετε για τους επόμενους μήνες, εάν δεν έχουμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή εξωγενή? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, κάθε φθινόπωρο η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει και αποκλιμακώνονται αντίστοιχα και οι τιμές στο ρεύμα. Πάντα, κάθε φθινόπωρο. Εδώ βέβαια έχουμε μία, θα έλεγα, ιδιαιτερότητα, στο πούμε έτσι, το ότι το φυσικό αέριο δεν λέει να κατέβει κάτω από τα 25 ευρώ περίπου η θερμική μεγαβατόρα. Γιατί σκεφτείτε, την άνοιξη είχε κατέβει κάτω από 25 και τώρα είναι κοντά στα 40. Όσο θα κρατιέται αυτή η τιμή υψηλά, θα μας επηρεάζει αρνητικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έχουν το προβάδισμα οι θερμικές μονάδες φυσικού αερίου, με την έννοια ότι η ΑΠΕ το φθινόπωρο, επειδή δεν έχουμε και την ηλιοφάνεια που έχουμε παραδείγματος χάρη το καλοκαίρι, θα είναι περιορισμένες. Βέβαια περιορίζεται και η ζήτηση, αυτό το οποίο φαίνεται λογικά, θα δούμε μια σχετική αποκλιμάκωση, αλλά σε καμία περίπτωση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου δεν πρόκειται να δούμε τιμές κάτω από 10 λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι κάτω από 11 λεπτά. Δηλαδή η αποκλιμάκωση θα είναι μικρή, διότι σας είπα και πάλι, παίζουν ρόλο οι τιμές του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, αφού δεν αποκλιμακώνονται, δυστυχώς αυτό βλέπουμε. Έτσι. Και δεύτερον, οι εντάσεις που υπάρχουν στα πολεμικά μέτωπα, τόσο στο Ρωσοκρανικό όσο και στη Μέση Ανατολή, δεν λένε να κοπάσουν. Όσο θα υπάρχουν αυτοί οι δύο παράγοντες, και αν υπολογίσουμε ότι έχουμε και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοήσουν, καταλαβαίνετε ότι η αποκλιμάκωση θα φαντάζει πάλι ένα όνειρο ή θα είναι τόσο μικρή που ουσιαστικά δεν θα προσφέρει τίποτα. Το τελευταίο ερώτημα είναι πολιτικό, αν θέλετε το απαντάτε. Υπάρχει κάτι το οποίο να σας κάνει αισιόδοξο ότι η επόμενη περίοδος θα είναι καλύτερη, θα βελτιωθεί η αυτοδυναμία, η αυτάρκεια της χώρας, θα είναι λιγότερο ευαίσθητη σε τέτοιου είδους πιέσεις? Καταρχήν, για ποια αυτοδυναμία μιλάμε και ποια αυτονομία? Σας λέω μόνο ένα νούμερο. Η ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδος σήμερα που συζητάμε είναι γύρω στο 80%, μάλλον η ενεργειακή εξάρτηση, το ποσοστό της ενεργειακής εξάρτησης είναι γύρω στο 80%. Σκεφτείτε ότι πριν 20 χρόνια ήταν κάτω από 60%, ήταν γύρω στο 57-56%. Λοιπόν, κάθε χρόνο ανέβαινε η ενεργειακή εξάρτηση λόγω της εισαγωγής του φυσικού αερίου κλπ. Εγώ λέω το εξής και το λέω συνέχεια, όχι τώρα και πριν και στα προηγούμενα χρόνια. Εάν κάνεις
υπερεγκαταστάσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράλληλα δεν έχεις φροντίσει να έχεις εγκαταστήσει και αποθηκευτικά συστήματα ώστε να αποθηκεύεις την περίσσια πράσινης ενέργειας όταν δεν καταναλώνεται, ας πούμε, τις μεσημεριανές ώρες, για παράδειγμα, ή αν δεν ξεκινήσεις να λειτουργείς τα συστήματα της αντλιοσιοταμίευσης ώστε τα υδροελεκτρικά έργα να διπλασιάσουν την παραγωγή ενέργειας, δηλαδή να αυξηθεί ο υδροδυναμικός κύκλος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα υδροελεκτρικά. Και φυσικά αυτό το οποίο φαίνεται λίγο, ας το πούμε, αιρετικό, είναι ότι ενώ έχεις το Λιγνίτη, θα μπορούσες, όπως έχεις την Πτολεμαΐδα 5, να έχεις και τη Μεγαλούπολη 5, να έχεις και τον Άγιο Δημήτριο 5, να έχεις και τη Μελίτη 5, ας το πούμε, καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε, πιστεύω, να μπει σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης οικολογικής οι λιγνητικές μας μονάδες, ό,τι κάνανε οι Γερμανοί. Η Γερμανία εδώ και 3 χρόνια έχουν ανοίξει όλα τα λιγνητικά εργοστάσια. Πολλά από αυτά τα έχουν εξυγχρονίσει και κρατούν μία τιμή χαμηλή. Αν δείτε το χάρτη τιμών της χοντρεμπορικής του ρεύματος, πάντα είναι η χαμηλότερη τιμή από την Ελλάδα, θα σας έλεγα και υποδιπλάσια. Λοιπόν, έχουν αυξήσει κατά 25 με 30% το ποσοστό του λιγνίτη στη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα, ενώ εμείς το έχουμε μειώσει στο 4 στο 5%. Τέλος του χρόνου θα κλείσουν και άλλες 3 μονάδες, από το 25 θα κλείσουν όλες. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι μια λάθος, ας το πούμε, πολιτική, ενεργειακή πολιτική, αλλά θα έπρεπε να λειτουργούν σαν backup, εφετρικές, ας το πούμε, ώστε όταν ανεβαίνει η ζήτηση ή δημιουργούνται τέτοια γεωπολιτικά γεγονότα, να είναι οι πρώτες μας εφεδρείες. Αυτό είναι άλλο παπά, Ευαγγέλιο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε καθυστερήσει να κάνουμε εξορίξεις υδρογονανθράκων. Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια και κάθε φορά, επειδή μου κάνατε την ερώτηση πολιτικά και σας απαντάω πολιτικά, έτσι. Καλά κάνετε, βέβαια. Λοιπόν, και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια, βλέπετε ότι ακόμα είμαστε στο στάδιο των ερευνών, των αξιολογήσεων, των καλών προθέσεων, των ευχολογίων κλπ. Το EastMed τελικά ήταν ένα πολύ καλό ενεργειακό project, το οποίο αυτό θα έλυνε αρκετά προβλήματα, δεν προχώρησε και αυτό. Βλέπω τώρα το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου με την Κρήτη και αυτό φαίνεται ότι ναυαγεί. Δυστυχώς, να σας πω κάτι, συγγνώμη που θα το πω έτσι δημόσια, όλα τα σοβαρά ενεργειακά project για κάποιο λόγο, εγώ ξέρω για ποιο λόγο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι η δικιά μου υπόθεση, δεν μπορώ να την αποδείξω και δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, δεν προχωράνε. Είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν γεωπολιτικοί λόγοι ή οικονομικά συμφέροντα, δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο. Το θέμα είναι ότι δεν προχωράνε τα μεγάλα ενεργειακά project στην Ελλάδα. Και αν εννοεί η κυβέρνηση ότι μεγάλα ενεργειακά project είναι να αυξήσουμε τις ΑΠΕ από τα 13 GW να τα πάμε στα 18, στα 20 GW, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν διασφαλίζει ούτε τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά κυρίως και τα θέματα της ενεργειακής αυτονομίας. Τα lessons learned, τα μαθήματα μέσα από την ενεργειακή κρίση δεν μας έδειξαν, τελικά δεν μάθαμε από τα παθήματά μας. Συνεχίσουμε βλέποντας και κάνοντας και νομίζοντας ότι με επιδοτήσεις της τάξης των 2-3 λεπτών ή πόσο είναι, ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, δεν θα το λύσουμε, διότι απλά με όλες αυτές τις πολιτικές που κάνουμε, που γίνονται, ουσιαστικά διαχειριζόμαστε μια ενεργειακή μιζέρια. Και δεν θα έπρεπε, διότι η Ελλάδα έχει πολλές πηγές και βιομάζα και υδροελεκτρικά και τζάμπα ήλιο και τζάμπα άνεμο και υδρογονάνθρακες, τα έχουμε όλα, δόξα τω Θεώ. Και όμως είμαστε μέσα στην πρώτη ακριβότερη τριάδα αναφορικά με τη χοντρεμπορική του ρεύματος μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό είναι λυπηρό, διότι ξέρετε, όταν ο άλλος ανοίγει το λογαριασμό του, ξέρετε, δεν είναι και ωραίο να ανοίγεις και να βλέπεις διπλάσεις και τριπλάσεις τιμές από αυτές που είχες μάθει πριν το 2019, διότι τότε ήταν η τιμή του ρεύματος στα 8,5-9 λεπτά, για παράδειγμα, και τώρα μας λέει η κυβέρνηση ότι τα 15 λεπτά είναι μια κανονική τιμή, γιατί αυτή είναι η κόκκινη γραμμή του Υπουργείου, ότι τα 15 λεπτά θεωρείται μια καλή τιμή. Πώς είναι μια καλή τιμή από τα 8,9 να πας στα 15, διπλάσια τιμή, ας πούμε,
Δεν νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή και σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο τα θέματα της ενέργειας, είναι και τα θέματα της ακρίβειας που αφορούν και τα αγαθά πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα, τα βλέπετε Η δηλαδή έτσι. Ενέργεια τα επηρεάζει έτσι καλώ, όλα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, όλους τους δείκτες ακρίβειας, όλους τους δείκτες πληθωρισμού, βέβαια, τους είναι επηρεάζει το νούμερο, η ενέργεια. Είναι από τους υψηλότερους παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος προϊόντος. Και Έτσι θα πω και ακριβώς. κάτι τελειώνοντας. Οι επιδοτήσεις που δίνονται με όποιον τρόπο δίνονται, που εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά δεν έχει σημασία, διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η επιδότηση της κιλοβατόρας. Τι γίνεται με τους εμπορικούς καταναλωτές, με τους βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία κλπ, οι οποίοι δεν έχουν καμία επιδότηση και καμία τύχη τελικά. Έχουν πάνω από 65% αυξηθεί το κόστος ενέργειας σε αυτές τις επιχειρήσεις από τον Μάρτιο, σας λέω, προσέξτε, μέχρι σήμερα. Και δεν υπάρχει καμία επιδότηση, διότι δεν μπορούμε να τις επιδοτήσουμε από τη στιγμή που είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ειδική άδεια, έγκριση, το πράσινο φως, το οποίο δεν πάρει. Βλέπω να γίνονται και τίποτα διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Με το κόστος ενέργειας στον επαγγελματικό τομέα, στον επιχειρηματικό τομέα. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Στοδουλίδη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά.